χίλια ευρώ στην άκρη να πάω πληρώσω το γάλα των παιδιών μου. Πώς θα το πληρώσω. Σας ρωτάω. Εγώ με αυτή τη λογική αύριο θα αρχίσω ρε παιδιά, θα δώσω. Αύριο μπορώ να περάσω μια απόφαση δημοτικού συμβουλίου και θα πω: έχω 3,5 ευρώ δημοτικά τέλη, το τετραγωνικό. 3,5 ευρώ. Αύριο κύριε, στου δημότε θα δίνω. Λεφτά των δημοτών είναι. 50 λεπτά τα δημοτικά τέλη. Μα είναι δυνατόν. Τι συζητάμε τώρα. Ελάτε, πέστε μου. Εγώ όταν έχει πρόβλημα ο δήμαρχος, θα προσπαθήσω να τον βοηθήσω. Θα του πω, χρωστάω, δεν πάει φυλακή, αλλά θα σε βοηθήσω όσο να δάνει, να βρω μια λύση. Μα εδώ δεν δίνεται λύση. Εδώ είναι η λύση του, αυτό κάνω, το αποφασίζω. Και μάλιστα ο Μάρδας τι είπε. Ούτε καν θα μπορούσα να έρθω, λέει. Θα είχα μια αντιπροσωπεία να έρθείτε να σας τα πω. Και αύριο θα πάει στη Βουλή αυτό. Αυτή η πράξη νομοθετικού περιβάλλοντος θα πάει στη Βουλή. Να δω εδώ και εκεί θα ψηφίσω. Δεν μας πούμε, καταστραφήκατε παιδιά, εγώ το καταλάβω. Παρακαλώ, αν έχετε καλοσύνη, μην μιλάτε έτσι με τον λόγο. Γιατί είναι ένα σοβαρό το θέμα το οποίο κλονίζει τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Και ακούω και κουβέντες. Ακούμε συγγνώμη και κουβέντες να πάρουν απόφαση τα δημοτικά συμβούλια. Πετε μου, Ρίκη, πώς θα πάρω εγώ απόφαση. Εγώ σας λέω ότι την Παρασκευή ή τη Δευτέρα θα πάει στη Βουλή και θα γίνει νόμος του κράτους. Εσείς τι θα κάνετε, θα πάτε να εισηγηθείτε στα δημοτικά σας συμβούλια να μην πάτε τα ταμιακά υπόλοιπα στη Τράπεζα της Ελλάδος, να παρανομήσουν δηλαδή. Αυτό θα πούμε. Και να συμπληρώσω, Μπάμπη μου, ότι τον βαθμό αυτών των πρώτων τοπικής αυτοδιοίκησης, τον απαξιώνουμε με αυτή την πράξη που είπε προηγουμένου απέναντι στο λαό, λέγοντας